έχω πάνω και με κόκκινα γράμματα σαφώς, διότι στα παιδιά ο κορονοϊός, αυτή η πανδημία είναι ήπια. Άρα είναι θέμα γιατρού, δεν είναι θέμα νοσοκομείου. Μίλαμε νοσοκομείο, είναι θέμα να μείνει το παιδί σπίτι και να πάει στο γιατρό του. Φτάνει. Συνήθως πάντα σχεδόν, μόνο εξαιρέσεις μπορεί να συμβούν, αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεται να πάει το παιδί στο νοσοκομείο. Στο γιατρό του λοιπόν, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και μετά, νοσηλεία παιδιών με υποψία ή βεβαιότητα COVID. Έχετε αναφέρει το σύνολο των νοσοκομείων της Κρήτης. Ότι ουσιαστικά δηλαδή ο γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή ο οικογενειακός παιδίατρος είναι αυτός που θα παραπέμψει το γονέα με το παιδί του σε ένα από τα νοσοκομεία της Κρήτης, ανάλογα με την περιοχή που μένει και βεβαίως μακριά από τα παιδιά. Υπάρχουν και τρεις μονάδες που είναι στη διάθεσή μας στην Κρήτη, αλλά και ένας ιδιαίτερος σχεδιασμός για έγκυες και νεογνά. Που βεβαίως στην Κρήτη από το ρεπορτάζ γνωρίζω ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές οι μονάδες, με εξαίρεση ίσως των νεογνών. Κάποια παιδιά που έχουν γεννηθεί πρόσφατα, μεταφέρθηκε ένα παιδάκι από τον Άγιο Νικόλαο στα νεογνά του Παγνή, μετά από έναν τοκετό μαμάς που είχε νοσήσει από κορονοϊό. Ναι, στα νεογνά, που είναι για μας ένα δύσκολο κεφάλαιο, ότι είναι η έγκυος που γεννάει και αυτή είναι θετική, όταν λέμε τέτοιες περιπτώσεις. Το μωρό να μην κολλήσει είναι μια διαδικασία για μας εξαιρετικά, ας πούμε, περίτεχνη, αλλά τα καταφέρνουμε καλά οι νεογνολόγοι με τους γυναικολόγους μαζί. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται ειδικά νοσοκομεία, ειδικές συνθήκες, αλλά μέχρι τώρα έχουν πάει όλα καλά και όλα είναι, δεν ξέρω πώς το περιμένουμε. Και έτσι, αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, ενώ στην αρχή οι ενδείξεις ήταν δυσίωνες, για παράδειγμα, τις πρώτες 10 μέρες που άνοιξαν τα σχολεία μετά από την πρώτη καραντίνα, υπήρχε μια μεγάλη επιδημία σε ένα λύκειο στο Ισραήλ, με 260 κρούσματα, από τα οποία 2 έφηβοι ήταν οι πηγές μετάδοσης. Εκεί ξεκαθαρίστηκαν τα αίτια ποια ήταν. Ήταν ο συνωστισμός, ήταν ο ανεπαρκής αερισμός και η χρήση κλιματισμού και ο αέρας που δεν ανανεώταν στο σχολείο. Όμως στη συνέχεια, όπως βλέπουμε εδώ σε μια μεγάλη μελέτη επιτήρησης στις σχολικές μονάδες στην Αγγλία, τα αποτελέσματα ήταν πιο καθησυχαστικά. Εκεί παρακολουθήθηκαν 1 εκατομμύριο παιδιά περίπου και βρέθηκαν πάρα πολύ λίγα κρούσματα νόσου, οι μπλε μπάρες όπως βλέπουμε πάνω, 110 στο σύνολο. Τα περισσότερα από αυτά ήταν μεμονωμένα. Στο δεύτερο διάγραμμα παρακάτω φαίνεται η δευτερογενής μετάδοση σε αυτά τα κρούσματα, η οποία ήταν μικρή και μεμονωμένη επίσης. Και οι επιδημίες που μπορεί να μας τρομάζουν στα σχολεία συνέβησαν, αλλά σε ποσοστό 0,01% των σχολικών μονάδων. Τα κρούσματα βέβαια εκεί πρέπει να πούμε ότι ήταν συχνότερα στη δευτεροβάθμια. Και μιλώντας εδώ στη δευτεροβάθμια, να δείξουμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, όπου εκεί έγινε σαφές και από τις επόμενες μελέτες ότι τα κρούσματα στα γυμνάσια και τα λύκεια ήταν περισσότερα. Όμως, από συλλογικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Λοιμόξεων, φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά άνω των 12 ετών είχαν διπλάσια επίπτωση της νόσου σε δραστηριότητες που αποδίδονταν ως επιτοπλίστων εκτός σχολείου. Εάν όμως βάλουμε πολλά διαφορετικά εμπόδια στη διάδοση του ιού, τελικά έχουμε αποτελεσματικότητα χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του κάθε μέτρου ξεχωριστά. Έτσι, θα πρέπει να συνδυάσουμε στα ειδικά σχολεία, και αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία γιατί θέλει πολύ μεγάλη, οργάνωση, θα πρέπει να συνδυάσουμε ατομικά και συλλογικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε τελικά να έχουμε ένα αποτελεσματικό μοντέλο αποφυγής και ασφαλούς παρακολούθησης από τα παιδιά με την νοητική στέρηση. Έτσι λοιπόν, ένα παιδάκι το οποίο έχει νοητική στέρηση και ή έχει αντένδειξη να έχει μάσκα ή θα πρέπει για μειωμένες ώρες να φοράει τη μάσκα έναντι των άλλων παιδιών ή ένα παιδί το οποίο η μάσκα λόγω ειδικών προβλημάτων του δημιουργεί πολύ μεγάλο άγχος, ένα παιδάκι με ψυχιατρικό νόσημα, σε αυτό το παιδάκι θα πρέπει άλλα μέτρα να βοηθήσουν στην απομόνωση του ιού, όπως για παράδειγμα αυτό το παιδάκι, αν δεν μπορεί να ελεγχθεί, θα πρέπει λιγότερες ώρες από τα άλλα παιδιά να είναι στο σχολείο. Αυτό δημιουργεί και μια ψυχολογική πίεση στα παιδιά. Έχουν απόλυτο δίκιο οι γονείς αυτό. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί και είναι προς τιμήν τους που έχουν μάθει τα παιδιά να κάνουν διαλύματα μάσκας. Και είναι η συντριπτική πλειοψηφία, να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή, λένε στα παιδιά τώρα, δεν θα μιλάμε, θα βγάλουμε τις μάσκες για λίγο να αναπνεύσουμε και θα τις ξαναβάλουμε. Αυτό μπορεί να γίνει 1-2 φορές την ώρα και βέβαια στα διαλύματα όπου τα παιδιά παίζουν και ασκούνται, η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό πρέπει να το πω και ο λόγος είναι ότι τα παιδιά αυτά, όχι ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα υγείας η εφαρμογή της μάσκας κατά τη διάρκεια της γυμναστικής,
αλλά γίνεται τέτοια ανταλλαγή όγκων αέρων που δημιουργεί ένα αίσθημα δυσφορία στο παιδί και κατά συνέπεια μπορεί η μάσκα αυτή, εφόσον τηρούνται άλλες συνθήκες, όπως είπε και ο κ. Παρασκάκης, προληπτικής μέρημνας, να αφαιρούνται οι μάσκες κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων εφόσον τα παιδιά ασκούνται και τρέχουν. Ή άνω των 16, γιατί είπαμε ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι για άνω, έχει ηλικία, κατώτερη ηλικία έγκριση τα 16 χρόνια. Όταν αυτό γίνει με τις οδηγίες πάντα του ΕΟΔΗ, όλα τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει αυτό το έτος της ηλικίας θα μπορούν να εμβολιαστούν. Τώρα αυτή τη στιγμή, στο όλο τον κόσμο, έχουν ξεκινήσει τα εμβόλια σε ηλικίες από 16 ετών και άνω, γιατί υπάρχει εμβόλιο το οποίο είναι εγκεκριμένο, όπως σας έχω πει, για αυτή την ηλικία. Συγκεκριμένα στο Ισραήλ, που έχει πάει πολύ καλά ο γενικός ο εμβολιασμός στις ηλικίες άνω των 50, δηλαδή έχουν καταφέρει και έχουν εμβολιάσει περίπου το 70% του πληθυσμού άνω των 50. Πολύ πρόσφατα ξεκίνησαν τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού από τα 16. Οπότε εκεί έχουμε ήδη επίσης κάποιες εκατοντάδες νεαρών εφήβων που έχουν εμβολιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Μεγάλη Βρετανία εμβολιασμοί σε εφήβους υψηλού κινδύνου. Και ακόμη και στη χώρα μας έχει ξεκινήσει, έχει δοθεί δυνατότητα σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με εφήβους 16 ετών και άνω, με χρόνια αναπηρία που διαμένουν σε κέντρα αποκατάστασης.